Κύριε Καλαϊτζίδη, καλησπέρα. Σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα τα λέμε ξανά για να ενημερώσουμε τους ακροατές της Ώρας για Μπλε και του Ηρακλή φυσικά για το τι ακριβώς συμβαίνει με την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή. Είμαστε πλέον κάτι παραπάνω από την τελική ευθεία. Έχουν απομείνει λίγες μέρες. 10 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το deadline για την κατάθεση του φακέλου για την αδειοδότηση. Μία αδειοδότηση που μας καίει όλους. Υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον και αγωνία για να μάθουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Καλησπέρα Γιώργο και σε σένα και στους ακροατές σου. Λοιπόν, τα νέα δεν είναι και τόσο ευχάριστα όσο αφορά το κομμάτι της αδειοδότησης. Ήμουνα ξεκάθαρος πριν αρκετό καιρό όταν μιλήσαμε ότι χρειάζεται ένα ποσό της τάξης των 50.000 για να πάρει η ομάδα αδειοδότηση. Να ξαναθυμίσω ότι αυτό το ποσό είναι αυτό το ποσό ακριβώς που μας παρακρατεί η ΕΣΑΠ για τα χρέη που πληρώνουμε, τα χρέη του παρελθόντος. Να πω λίγο πώς είναι η διαδικασία της αδειοδότησης. Απαιτούνται οι υπογραφές όλων των παιχτών που αγωνίστηκαν μέσα στην χρονιά που μας πέρασε. Η εκδίκαση θα γίνει τη Δευτέρα. Θα πάρουν κάποιες ομάδες αδειοδότηση σε πρώτη φάση, ό,τι έγινε και πέρυσι ακριβώς, και η Επιτροπή έχει δώσει μια παράταση για τις υπόλοιπες ομάδες άλλες 10 μέρες μέχρι τις 20 του μήνα για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Βέβαια, τι σημαίνει αυτό, έτσι να πούμε και λίγο. Εάν τελειώσει, περάσει deadline 20 του μηνός και δεν έχει πάρει κάποια ομάδα αδειοδότηση, η Επιτροπή θα στείλει ένα πόρισμα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία είναι και αυτή που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμετοχής. Όπως ξέρεις ή κάποιοι ξέρουν, η Επιτροπή συνεδριάζει 2 εβδομάδες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, δηλαδή τον Οκτώβριο. Εάν λοιπόν και τότε πας και πληρώσεις 1, 2, 3 πόσους θα έχεις, πάλι παίρνεις πιστοποιητικό συμμετοχής. Το κομμάτι όλο είναι ότι εάν πάμε εμείς σε μια τέτοια λογική, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα ικανοποιητικό ρόστερ για την καινούργια χρονιά. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, όταν ένας αθλητής θέλει να έρθει στην ομάδα και ακούει ότι η ομάδα δεν έχει πάρει αδειοδότηση σε πρώτο βαθμό, δύσκολα θα έρθει να υπογράψει για την καινούργια χρονιά. Τώρα, το ποσό αυτό δεν μαζεύτηκε. Θέλω να πω κάποια πράγματα για να τα γνωρίσει και ο κόσμος. Με το να αγοράζει ο κόσμος εισιτήρια διαρκείας των 50 και των 100 ευρώ, ναι, μεν είναι μια βοήθεια, αλλά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν μπορούν να μαζευτούν αυτά τα λεφτά. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν λεφτά από μαζεμένα, από κάπου. Ο μόνος τρόπος ήταν κάποιοι επιφανείς οικονομικά άνθρωποι που υπάρχουν στο Ηρακλή να συνδράμουν ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Θέλω να πω ότι απευθυνθήκαμε σε όλους. Και όταν λέω σε όλους, σε όλους. Όποιον μπορεί να φανταστεί ο καθένας, απευθυνθήκαμε. Δυστυχώς, και ντρέπομαι που το λέω, πραγματικά δεν βοήθησε ούτε ένας από αυτούς που θεωρητικά είναι οικονομικά ισχυροί. Απευθυνθήκαμε ακόμα, δεν θέλω να πω ονόματα, εντάξει, θα πω μόνο ότι απευθυνθήκαμε και στον άνθρωπο για τον οποίο πληρώνουμε αυτά τα χρέη, στον άνθρωπο που διοίκησε αυτή την ομάδα και δημιούργησε αυτά τα χρέη, και δεν θέλω να πω στον αέρα την απάντησή του, τι θα πάρουμε, έτσι. Και το θέμα για μένα σταματάει εκεί. Τώρα, υπήρξε μια βοήθεια από τον κόσμο. Δώσαμε στο σύνολο 110 διαρκείας, 80 πενηντάρια, 20 εκατοστάρια και 10 τριακοσάρια. Μαζεύτηκε ένα ποσό της τάξης των 9.000 και 2-3 άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα βάλαμε
και εμείς μια μικρή βοήθεια και καλύφθηκε ένα κομμάτι από την αδειοδότηση. Συγκεκριμένα καλύφθηκαν τα μισά λεφτά. Για να πάρει η ομάδα αδειοδότηση χρειάζονται άλλα 25.000. Είναι οι παίχτες που θεωρητικά αυτοί οι 4-5 που είχαν τα μεγάλα συμβόλαια από τους Έλληνες, έτσι, τους οποίους και έχουμε αφήσει τελευταίους. Επειδή από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι 10ο μηνός είναι λίγο δύσκολο έως πολύ δύσκολο να βρεθούν αυτά τα χρήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί ο φάκελος φεύγει αύριο, έτσι, η Παρασκευή, για να είναι τη Δευτέρα το πρωί που εκδικάζονται όλοι οι φάκελοι να είναι στην... Άρα είναι πολύ δύσκολο έως απίθανο πάλι ο Ηρακλής σε πρώτο βαθμό να αδειοδοτηθεί όπως το κατάφερε πέρυσι, γιατί μην ξεχνάμε πέρυσι ήταν από τις 3-4 ομάδες που με την πρώτη πήρε άδεια. Φέτος είναι διαφορετική κατάσταση, είναι πολύ πιο δύσκολη. Μετά πόσο χρονικό περιθώριο υπάρχει ώστε να συγκεντρωθούν τα 25 ή όσα είναι χιλιάδες ευρώ? 10 μέρες. Έχουμε προθεσμία μέχρι τις 20 του μηνός να μαζευτούν αυτά τα λεφτά και να, δηλαδή δεν είναι να μαζευτούν όλα μαζί, κάθε ένα τμήμα που θα μαζεύεται θα φωνάζουμε ένα παίχτη και θα τον κλείνουμε, έτσι. Αλλά να τονίσω ότι έστω και ένας να μην υπογράψει, η ομάδα δεν παίρνει αδειοδότηση. Ό,τι ισχύει στο ποδόσφαιρο ισχύει και στο βόλεϊ, επειδή είναι επαγγελματικό. Το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά, εδώ πάλι στην ώρα για μπλε, το γεγονός ότι είναι πολύ στενάχωρο να φτάνουμε σε ένα σημείο να μιλάμε για 25, για 50 χιλιάδες ευρώ για μια ομάδα που όλος ο κόσμος θέλει να την αποκαλεί βασιλιά, αυτοκράτορα του βόλεϊ, με τους τίτλους, με τα Final Four, με όλα. Το ξεπεράσαμε εκείνο το σημείο και μπήκαμε σε μια διαδικασία συζήτησης να λέμε ότι δεν θα τα παρατήσει κανείς και προχωράμε όπως το κάνατε και εσείς πράξη, γιατί θυμάται ο κόσμος, ήμασταν, νομίζω το τμήμα ήταν μια ανάσα από το Λουκέτο εκείνη την περίοδο που τα λέγαμε. Το Λουκέτο δεν ήρθε, αλλά τώρα πάλι νομίζω ότι έχει ένα γκρεμό μπροστά του. Η άποψή σας, η θέση σας, η στάση σας είναι η ίδια με την προηγούμενη μας συζήτηση, ότι πάλι κάτι θα γίνει, θα βρεθεί τρόπος, θα τα καταφέρει η ομάδα να ξεκινήσει, να παίξει, να σταθεί στα πόδια της, να κατέβει στο πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα βλέπω. Γιώργο, κοίταξε να δεις. Σε κάποια στιγμή τα μαγικά τελειώνουν. Να μην θυμίσω τώρα τι έγινε πάλι πριν 2 μήνες που αναγκαστήκαμε να ξαναμπούμε μπροστά, αλλά είπαμε ότι μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά θα κάνουμε μια προσπάθεια για να στηριχθεί το τμήμα, να μπορέσει να ξανακατέβει. Και όχι μόνο αυτό, προσωπικά ξέρεις εσύ, έχουμε μιλήσει κατηδίαν. Έχω φτάσει μαζί με τον Γιάννη τον Ορφανό ακόμα και στο σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Ξέρεις ότι δεν είναι της παρούσης στιγμής να μιλήσουμε για κάποια παιδιά τα οποία πρόκειται να έρθουν στο Ηρακλή την καινούργια χρονιά. Το κομμάτι όλο όμως είναι ότι πρέπει να υπάρξει βοήθεια, και το ξαναλέω, έτσι, πρέπει να υπάρξει βοήθεια από επώνυμους Ηρακλειδείς. Ο απλός ο κόσμος αυτό που είναι να το πάρει, θα το πάρει. Όσο και να μιλάμε, όσο και να κάνουμε, αλλά δεν φτάνει. Πρέπει να βοηθήσουν κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή ακόμα φτάσαμε σε ένα σημείο, το ξέρουν τα παιδιά που είμαστε μαζί στη διοίκηση, προσφερθήκαμε σε πολλούς ανθρώπους να τα πάρουμε δανεικά αυτά τα λεφτά. Εντάξει, δίνοντας και υπογράφοντας και συναλλαγματικές για να είναι κάποιος άνθρωπος που θα μας τα δώσει κατοχυρωμένος, προκειμένου να μην μπλέξουμε σε μια ιστορία και να περιμένουμε να... Δεν υπάρχει περίπτωση, σου το λέω έτσι, και σε δεύτερο βαθμό να μην πάρει ομάδα, θα πάρει σε τρίτο βαθμό, τον Οκτώβριο. Το θέμα είναι τι ρόστερ θα κατεβάσουμε στην επόμενη χρονιά μετά, έτσι. Να πω και κάτι άλλο, ότι κάποιοι μπορεί να σκέφτονται, άντε και βρέθηκαν τα λεφτά, μετά πού θα βρεθούν λεφτά να γίνει μια ομάδα και τα σχετικά, έτσι. Υπάρχουν κάποια λεφτά που έρχονται από χορηγίες που είναι προγραμματισμένα, αλλά όπως καταλαβαίνεις και καταλαβαίνει και ο κόσμος, θεωρώ, όταν πάμε να μιλήσουμε τώρα με ένα χορηγό που είναι σίγουρος και για την επόμενη χρονιά, ήταν πέρυσι, είναι και για την επόμενη χρονιά, σου λέει, κάτσε ρε εσύ, τώρα τελείωσε η σεζόν ακόμα, δηλαδή τα συμβόλαια στην πραγματικότητα των χορηγιών λήγουν 30 Ιουνίου. Έλα πρώτα πάρε αδειοδότηση και το Σεπτέμβριο κανονικά θα είμαι και εγώ, θα βοηθήσω στην όλη προσπάθεια.
Αυτό είναι το πρόβλημά μας, ότι μετά θα υπάρχουν κάποια λεφτά για να μπορούμε να στηθεί και να κατέβει η ομάδα όπως θέλουμε να κατέβει, έτσι, όχι να κατέβει ίσα για να κατέβει. Τα 110 διαρκείας είναι ένα νούμερο που με όλα αυτά τα προβλήματα τέλος πάντων μπορεί να αποτελέσει μια αρχή. Οι κλειστές οι πόρτες, οι αρνητικές απαντήσεις, η όποια προσπάθεια που κάνατε να πείσετε από διαφόρους ανθρώπους έπεσαν στο κενό, αυτό πόσο μόνος σας κάνει να νιώθετε σε αυτή την υπόθεση και από πού αντλείτε τη δύναμη για να πείτε θα χτίσω και μια ομάδα, θα φτιάξω και μια ομάδα, θα μιλήσω με τον Ορφανό, θα πάρω και έμπειρους Έλληνες παίκτες να κατεβώ στο πρωτάθλημα με αξιώσεις. Γιατί ο χρόνος περνάει και δυστυχώς αναγκαζόμαστε να λέμε σχεδόν πάντα τα ίδια χωρίς ουσιαστική μεγάλη εξέλιξη. Γιώργο, για να το κάνεις αυτό το πράγμα πρέπει να το αγαπάς και πρέπει να το πονάς. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, έτσι. Για να φτάσουμε σε ένα σημείο πολύ πραγματικά και μέσα, και δεν τρέπομαι που το λέω, μέσα από την οικογένεια του Ηρακλή στεναχωριώνται που συνεχίζει και υπάρχει το βόλεϊ. Και αυτό για ανθρώπους που ξέρουν, είτε είναι από το οπαδικό κομμάτι είτε από αλλού, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά τι λέω. Κάποιοι στεναχωριούνται που υπάρχει αυτό το τμήμα και που αυτό το τμήμα μετά από εκεί που δεν το υπολόγισε κανένας ξανά είναι στην Α1 και είναι καθαρό. Κάποιος τους πονάει γιατί τότε δεν πέρασε το δικό τους, γιατί πολλά πράγματα, έτσι. Δεν θέλω τώρα να ξαναπιάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Λοιπόν, είμαστε ξεκάθαροι, έτσι. Εμείς έχουμε βάλει και τη ζωή μας ακόμα για να υπάρχει αυτή η ομάδα. Όσο μπορούμε να το κρατήσουμε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε, θα το κάνουμε. Απλώς λέω, έτσι, ότι όσους άσους και να έχει το μανίκι, σε κάποια στιγμή τα μαγικά τελειώνουν. Θα πρέπει να υπάρξει βοήθεια. Αν πραγματικά θέλουμε να υπάρχει αυτό το τμήμα, πρέπει να υπάρχει βοήθεια. Σε διαφορετική περίπτωση, να ξέρουμε γιατί μας γίνεται, έτσι. Η ομάδα, εάν δεν κατέβει, δεν θα πάει στην Α2. Γιατί πλέον, βάσει προκήρυξης, έχει κλείσει η Α2. Για να μπορέσει η ομάδα να πάει στην Α2, θα πρέπει μια επιλαχούσα ομάδα που δεν ανέβηκε να δεχθεί να παίξει στην Α1 ώστε να πάρουμε τη θέση της. Και επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά τα πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση κάποια ομάδα από τις επιλαχούσες να θέλει να πάει στην Α1. Φαντάζομαι όλο αυτό το λέτε για να το πείτε και δεν θέλετε καν να το σκεφτείτε. Εξυπακούεται, έτσι, αλλά θα πρέπει να ξέρει ο καθένας τι γίνεται, ότι αν η ομάδα δεν πάει να παίξει στην Α1, θα πάει στην αμέσως επόμενη κατηγορία που θα υπάρχει θέση για να μπορέσει να αγωνιστεί στο επόμενο πρωτάθλημα. Είπατε πριν για βοήθεια, νιώθω υποχρεωμένος να ρωτήσω για την περίπτωση της Αμερικής, γιατί σας είναι εδώ την εκπομπή, υπήρχε μια τοποθέτηση πριν από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για χρηματική βοήθεια, τέλος πάντων για ένα ενδιαφέρον από την Αμερική. Αν μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο το πού βρίσκεται αυτή η επαφή και αν ευελπιστείτε σε κάτι στο μέλλον. Εντάξει, θέλω να πω ότι με τον Γιώργο Τζίτσα μιλάμε στο τηλέφωνο. Ο Γιώργος είναι ένα παιδί που είναι οπαδάκι, είναι σειρά μου. Ό,τι βοήθεια μπορεί να προσφέρει και φέτος βοήθησε το παιδί. Εντάξει, και θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να... Ο Γιώργος ξέρει, το ξέρει πάρα πολύ καλά το πρόβλημα. Θεωρώ, μιλάμε σε καθημερινή βάση. Αλλά εντάξει, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και κάτι, έτσι. Έχουμε ένα κακό στον Ηράκλη, ότι πάντα ενοχλούμε τον άνθρωπο που θα εμφανιστεί, θα βοηθήσει ένα τμήμα, ξαφνικά πέφτουν όλοι επάνω του. Δεν είναι μόνο το βόλεϊ, θα αρχίσει το μπάσκετ, θα αρχίσει το ποδόσφαιρο, θα αρχίσει το πόλο. Έτσι είναι. Και σε κάποια στιγμή, ξέρεις, υπάρχει και η απογοήτευση. Ο Γιώργος ξέρει, έχει βοηθήσει και θεωρώ ότι πάλι θα βοηθήσει. Εντάξει. Για να ολοκληρώσουμε και φυσικά στον επίλογο ότι θέλετε συμπληρώνετε, είναι πιο ανησυχητικά τα πράγματα σήμερα ή την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, που δυστυχώς αναφέραμε και τη λέξη Λουκέτο? Είναι πιο ανησυχητικά τώρα τα δεδομένα? Κοίταξε τώρα, δεν μπορώ να κάνω σύγκριση. Σίγουρα είναι δύσκολα, έτσι, αλλά θεωρώ πραγματικά και θλίβομαι για ένα τέτοιο ποσό να μην μπορούμε να το βρούμε σαν οικογένεια του Ηρακλή.
Πραγματικά θλίβομαι. Έτσι. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, είναι η δεύτερη συνέντευξη που δίνω. Δεν έχω βγει ποτέ στα ραδιόφωνα τόσα χρόνια. Το αποφεύγω, δεν θέλω, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα και το ξέρεις και σήμερα το κάνω με βαριά καρδιά. Αλλά δυστυχώς το κάνω γιατί ίσως κάποιος που δεν τον έχουμε υπολογίσει, ακούσει. Ή που δεν γνωρίζει. Ή που δεν γνωρίζει, ναι, όντως. Έρθει αύριο και χτυπήσει την πόρτα. Ναι. Το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε, γι' αυτό και αυτές οι συζητήσεις έχουν τέτοιο ενδιαφέρον. Μήπως και όντως μία στο εκατομμύριο υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την οικονομική δυνατότητα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, και αυτό θα μου το επιβεβαιώσετε εσείς, αυτοί που έχουν πάρει μέχρι στιγμής διαρκείας είναι άνθρωποι περισσότεροι του μεροκάματου, της αγάπης τους. Έρχονται, δίνουν τα 50 ευρώ τους, τα 100 ευρώ τους και το κάνουν χωρίς να είναι ζάμπλου. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι όπως το λες. Εντάξει, είναι παιδιά, πολλοί είναι και οπαδοί που ειδικά στη δικιά μου ηλικία που έχουμε περάσει χρόνια κάποιες καταστάσεις και απλώς ο κόσμος που πραγματικά το στερεί από την οικογένειά του, το πεντάρικο, το κατοστάρικο για να βοηθήσει την κατάσταση. Και σίγουρα, να σου πω κάτι, επειδή έχω και κρατάω μια στατιστική από πέρυσι, πέρυσι που τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα, δεν είχαμε σε τόσο χρονικό, μικρό χρονικό διάστημα τόσα πολλά διαρκείας. Φτάσαμε τα 500 διαρκείας βέβαια, αλλά σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Και θεωρώ ότι αυτή η στήριξη που γίνεται από τον κόσμο θα έχει πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση φέτος και το νούμερο στην τελική περίπτωση και αφού έχουμε πάρει αδειοδότηση θα ξεπεράσει τα 500 φέτος. Αυτή είναι η αίσθησή μου και τα μηνύματα που παίρνω. Το κομμάτι όλο είναι και το ξαναλέω ότι γιατί ακόμα και στα παιδιά που έρχονται και παίρνουν διαρκείας ή που προσεγγίζουμε από τις καταστάσεις που είχαμε πέρυσι, ποιοι έχουν πάρει διαρκείας, που λένε όλοι καλά ρε, εντάξει θα πάρουμε το Σεπτέμβριο, τώρα τα χρειαζόμαστε παιδιά. Το ξέρουμε ότι θα πάρει ο κόσμος διαρκείας και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, αλλά τώρα τα χρειαζόμαστε, πραγματικά. Εντάξει, δεν θέλω να κάνω υπολογισμό πόσα 50 και πόσα 100 και πόσα 300 είναι 25.000. Θεωρώ ότι το ποσό είναι γελίο. Είναι ξεκάθαρο, μας καίει η αδειοδότηση και για αυτό το σκοπό πρέπει να συγκεντρωθούν τα χρήματα. Ακριβώς. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και ο προγραμματισμός που μας είπατε και νωρίτερα έχετε κάνει να πάρει σάρκα και οστά, γιατί φαντάζομαι ότι περιμένετε πώς και πώς να κλείσει η υπόθεση αδειοδότηση για να αρχίσετε ανακοινώσεις, να αρχίσετε συμφωνίες, να αρχίσετε προγραμματισμό για να δούμε μια ομάδα στα κατεύθυνση. Είναι σίγουρο ότι όταν την επόμενη μέρα που θα έχουμε πάρει αδειοδότηση, ο κόσμος πραγματικά με κάποια ονόματα θα εκπλαγεί. Εσύ ξέρεις κάποια πράγματα. Εντάξει, μακάρι να πάνε όλα καλά και να μετά από 10 μέρες να μιλάμε πλέον για μεταγραφές. Και διευκρινίζεται ότι γιατί κάποιος απορεί ότι πώς γίνεται να μην έχουμε τα χρήματα για την αδειοδότηση και μετά να πάρουμε κάποια ονόματα μπαρουτοκαπνισμένων και έμπειρων, ότι είπατε ότι θα έρθουν μετά την αδειοδότηση κάποια προγραμματισμένα έσοδα. Ακριβώς, ακριβώς. Για να λυθεί και αυτή η απορία. Έτσι ακριβώς. Και ότι με τα μισά λεφτά που ξοδέψαμε πέρυσι, εντάξει, θα κάνουμε μια ομάδα πολύ πιο ανταγωνιστική. Όσο παράξενο και να φαίνεται αυτό. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά και μετά από 10 μέρες να μιλάμε για άλλα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.